Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον Λουκ Σίγμα και από τον Γιάννη Καστρίτη. Ο κύριο Καβαλιεράτο έχει όλα. επηρεάσει πάρα πολύ. Τον λέω Σίμκα <laughs> και τον προπονητή τον λέω Καστρίτσι. Τον γράφω Καστρίτσι <laughs> και Εγώ δεν φταίω. μπορώ να ξεκολλήσω τώρα. Με έχει πάρει από κάτω. Εγώ είμαι ένα έτσι αλλάζω τα ονόματα, αλλά ναι, το Σίμκα. Ναι, το δεν τον τώρα... έχω αλλάξει επίτηδε. Τον λέω έτσι. Το γράφω σωστά, αλλά δεν κρόκια. μπορώ να τον πω σίγμα πλέον. Δηλαδή τον λέω σίμκα. Εξαιτία σου. Δηλαδή είναι φοβερό. Πού μα έχετε, σε τι περίεργα μονοπάτια μα έχετε βάλει. Λοιπόν, δύσκολη εβδομάδα. Διαβολή εβδομάδα. Γράφουμε Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη απόγευμα θα ανέβει το pod. Οπότε έχουμε το πρώτο μισό τη διαβολ... της πρώτη διαβολή εβδομάδας σεζόν. Είτε στο Ολυμπιακό Παναθυναϊκό. Βαριέ Κακό μπάσκετ. Μεγάλο προβληματισμό. Αλλά εμεί είμαστε εδώ είμαστε εδώ για να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία. Μπορεί και όχι. Θα είπα, δούμε πώ θα του Ίσως σω δεν δώσουμε το το λιωτικό, Δηλαδή το, το, σπρώξουμε. Ναι, ναι. το σπρώξουμε. Δεν θα του σπρώξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι είναι στον κρεμό. Ναι. Δεν θα πούμε κουβέντε, οι εύκολε κουβέντε. Φύγετε όλοι, αλλάξτε όλοι, κάντε όλοι. Δεν είναι έτσι. Τα Εγώ στον τίτλο του κειμένου, στο οποίο θα προσθεθεί το embed του επεισοδίου, έχω βάλει. Ή αλλάζει, βουλιάζει. Όχι, όχι, τόσ... όχι, γιατί ήταν ακραίο, το σκέφτηκα. Ε, υπομονή και ελπίδα. Ε, όχι. Υπομένουν και ελπίζουν, αλλάζουν ή βουλιάζουν. Όλα μαζί. για ωραίο. Να, είναι, να, να μην είναι ακραίο, να είναι ρε παιδί μου, ξέρει. Να μπορεί να το συζητήσει, δηλαδή να το πιάσει από δυο άκρε και να μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Χθε το βράδυ, α πούμε, αν γράφαμε μετά τα ματ. Με συνέστημα τα απογοήτευση που είχαμε. Θα ήταν πολύ διαφορετικό το, το ύφο του podcast. Εντάξει, σήμερα κάναμε ένα καλό ύπνο. <laughs> φάγαμε ένα άλλο πρωινό. Είναι λίγο διαφορετική η φάση. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όχι, περίμενε. Πού θε να ξεκινήσουμε. Θα τραβήξει πολύ το σημερινό επεισόδιο. Έχω πάρα πολλέ σημειώσει. Θέλω ε, εσύ ε... να καθοδηγήσει το. το Καταρχήν, πε τα subscription και τα. Κάντε λοιπόν εγγραφή όλοι. Ε, βαθμολογήστε μα με αστεράγια πολλά ή λίγα, ό,τι θέλετε, αλλά βαθμολογήστε μα. Πείτε το και στου φίλου σα ότι υπάρχει ένα podcast ωραίο που τα λέει όπω ε, Νομίζετε, όπω θέλετε. <laughs> τέλος πάντων, πείτε το, υπάρχει ένα ωραίο podcast. Διαφημίστε μα, αλλά κυρίω κάντε μια εγγραφή και πατήστε αστεράκια. Ή δυσφημίστε μα. Ναι, γίνεται δυσφημίστε γίνεται μας. πολύ αυτό τελευταία. Κάντε το εκεί στο Twitter γράψτε. Δεν μα πειράζει. Κάντε το όμω, κάντε τα βιντεάκια να είναι Θα γράψουμε την άλλη Τρίτη. Πώ έχει ο μήνα, 23 πότε έχει, τη Δευτέρα νομίζω. Ναι. Τη Δευτέρα έχει 23, 23. Ωραία, τότε θα γράψουμε ή Δευτέρα ή Τρίτη για να έχουμε και του κομμένου από το NBA. Ωραία. Να έχουμε φτιάξει μια καλή λίστα, μια καλή δεξαμενή με ονόματα. Γιατί ε, ο Παναγενικό θα, θα ψωνίσει από εκεί. Νομίζω σχεδόν δεδομένο πλέον. Και θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακό ίσω πάει να ψάξει εκεί κάτι. Οπότε μήπω γράψουμε Δευτέρα το επόμενο επεισόδιο. Για να είμαστε, ρε παιδί μου, ξέρει. Λίγο πιο, λίγο, πιο, λίγο επίκαιρη και άμα είναι μετά γράφουμε και πέντε Παρασκευή ακόμη ένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο χθεσινό χρονικά παιχνίδι από αυτό του Παναθηναϊκού. Ε, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη χθες ημέρα γιατί είχε έξι μάτς Ευρωλίγκας, είχε ΑΕΚ, είχε BCL, είχε Euro, όχι Euro Cup. Ε, όσο μπορείς να το παρακολουθήσουμε πάντως, δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Ξεκίνα εσύ να μα πει, ε... γνώμη σου. Κοίταξα, ο Παναθυμιακό έχει το τεράστιο πρόβλημα ότι δεν του βγαίνουν οι άμυνε. Και ειδικά όταν οι ομάδε οι άλλε έχουν και τριάρι δυνατό που μπορεί να αποστάρει και να αλλάξει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που η Φενέρ έχει τέτοιο παίχτη, ένα τριάρι που αποστάρει, πήγανε και στι βοήθειε. Ελπίζανε να βάλει ο καλά, τη έβαλε ο καλά, άλλαξε όλο το μάτς μετά. Δεν γινόταν να τον αφήνουν γιατί είχε προηγηθεί και ένα παιχνίδι που είχε βάλει πέντε τρίποντα. Ναι, στο πρωτάθλημα είχε το βρει πρωτάθλημα. ρυθμό 15 πόντου, 10 Νομίζω ότι του κάνει καλό ότι ξεκουράστηκε του καλάθι. Νομίζω ότι του κάνει καλό ότι αμφισβητήθηκε όσο ποτέ άλλοτε στην καριέρα του. Στην ουσία η Φενέρα τον είχε για πέταμα. Ναι, ήταν με τον 1,5 πόντου. δεν ήταν περιζήτητο στην αγορά, ενώ ήταν ένα του πιο περιζήτητου τα τελευταία χρόνια. Ήταν λοιπόν το χειρότερο καλάθι, έχει φτάσει και στα 34. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση τελειωμένο παίχτη. Το αντίθετο. Είναι καλό αθλητή. Ακριβώ. Νομίζω ότι το έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά ο, ο και το δείχνει σε κάθε μα. Το έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι. Η Φενέρ έπαιξε πάρα πολύ καλά, πολύ διαβασμένη, πάρα πολύ καλή ομάδα τη. Έχει κάνει τελικά καλό ότι δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Έχει πάρα πολύ καλή χημεία, πάρα πολύ καλή ε, σύνδεση ομάδα μεταξύ τη. Και έκανε πολύ, είχε πολύ εύκολο έργο τελικά απέναντι στον Παναθηναϊκό που αν δεν είχε τον Γκάι εκεί στο ξέσπασμά του στο, στο πρώτο μέρο, Νομίζω θα ότι θα, ήταν πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Ναι, τον κράτησε τον Παναθηναϊκό και ίσω αδικήθηκε και λίγο προ το... τη χρησιμοποίησή του στην Αν δεν υπήρχε ο Γκάι, θα ψάναμε από νωρί πάλι τι ε, μεγαλύτερε διαφορέ. Ε, δεν δε βλέπει όμω κάτι, ρε παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Όχι να αλλάζει. Δεν βλέπει κάτι που δεν το περίμενε. Ναι. Ε, το περίμενε δεν θα είναι σκληρό. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να είναι Με σκληρή. Τίποτα. Ε, είχε κάποια μάτσα παιδί με 75 πόντου και αυτά. Okay, αλλά δεν, δεν, μπορεί με αυτό το ρόστερ να είναι σκληρό. Εκτό έδρα Δηλαδή, εκτός δεν, έδρας, να... εκτός έδρας, δεν βλέπω ομάδε το επίπεδο του επίπεδου του τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα να μπορεί να τι χτυπήσει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, Όχι αυτή τη στιγμή. Χωρίς με αυτό να, το ρόστερ εννοώ. Να, να, θέλουμε να, δώσουμε, να βρούμε δικαιολογίε. Mm -hmm. Με το υπάρχον ρόστερ σε πλήρη παρουσία είναι διαφορετικά. Νομίζω είναι κομβική η απουσία του, Μίτογλου παπα... και του Παπαπέτρου. Και του Μίτογλου γιατί είναι ένα παίκτη που θα μπορούσε να είναι το δεύτερο πεντάρι. Θα γίνει το δεύτερο, θα γίνει πεντάρι. Το δεύτερο πεντάρι. Διότι και ο Κώστα και ο Μπαλτσερόφσκι δεν δείχνουν ότι είναι παίκτε Ευρωλίγκα. Ο... Στο τέσσερα, ο ένα του Χουάντσο θα μπορούσε δεύτερο να είναι ο Μίτογλου. Ναι. Και από τη στιγμή που ο Παπαπέτρου δεν είναι καλά ή δεν υπάρχει άλλο τριάρι. Νομίζω ότι ο Μαντζούκα έχει αποδείξει ότι και ο Καλατζάκη έχουν αποδείξει ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παίκτη του Παναναϊκού. Και είναι και κορμιά που ματσάρουν με όλου του Ευρωπαίου αντιπάλου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρο αν ο Ματζούκα θα αποδώσει καλύτερα στο 3 ή στο 4, ναι. αλλά είναι ένα κουπέδι που ό,τι παίρνει το βάζει είναι ψηλό και είναι το μέλλον του μπάσκετ. Καταρχήν έχει τσαμπουκά. Ακριβώ. Δεν φοβάται και... τίποτα. Θα το συζητήσουμε αυτό που έγινε στο τέλο με τον Σλούκα. Ε... Μάγκα ε, είναι ο Μαντζούκα γιατί. Ναι, που μπήκε. Ο, ο, ο μόνο που πήγε να περάσει τον ε, και λίγο Λεσόρ. Έχει γίνει και κάτι άλλο εκεί το οποίο το παρατήρησα σήμερα. Ναι. Ο Λούκα Βιλντό θα παρακολουθεί λίγο στην αρχή τη φάση και με το που βλέπει ότι πάει να γίνει τσαμπουκά με τον Σλούκα, ε, γυρίζει την πλάτη και φεύγει. Έφυγε, πήγε στην άλλη άκρη του γηπέδου. Και δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η συμπεριφορά. Εντάξει, δεν λέω να μπει να παίξει ε, σφαλιάρε, αλλά δεν μπορεί να αφήσει το συμπέκτη σου έτσι και να φεύγει. Βέβαια ότι οι Φενέρ είναι πολύ. Δηλαδή, ναι, ρε, καλά μου... ουδετερότητα γιατί είναι ναι. Εντάξει. Άλλο το να είσαι ουδέτερο. Και, με, ούτε διαφορείς. λέω να μπει και όπω μπήκε ο Ματζούκα τώρα να παίξει ξύλο. Προφανώ δεν το συζητάμε, αλλά ε, φαίνεται ότι ο Βιλντόσα δεν αισθάνεται καλά. Ναι. Δεν αισθάνεται καλά. Και πρέπει mm. να, να καταλάβουμε ότι και για κάποια παιδιά κάποιε δηλώσει του Αταμάν μπορεί να χτυπάνε άσχημα, ναι. ρε μου. Δεν μπορούν όλοι να διαχειριστούν. Πάντω πήγε ο Λεσόρο αμέσω εκεί. Έτσι, ναι, ναι, πήγε. πήγε. Ένα παίκτη που αν τον δει περισσότερε φάσει με αυτόν τα βάζει ο Σλούκα. Ναι. Πήγε εκεί όμω. Ναι, έτσι. ναι. Εντάξει, ζει αυτά ο Λεσόρο. <laughs> με την επιστροφή του Μίτογλου, νομίζω ότι ο Παναγιώτο πρέπει να πάει με τον Μίτογλου βασικό στο 5. Και να έχει ναι, Χουάντσο στο 4. Γιατί αν προσπαθήσει ο Αταμάν να χωρέσει Χουάντσο Μίτογλου στο 3-4. Όχι, όχι. όχι δεν, δεν λέω αυτό. δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Εγώ λέω ότι ο Χουάντσο θα παίζει 4 βασικό. Ο ναι. Μίτο Γλουί θα είναι βασικό πεντάρι, ή θα είναι δεύτερο πεντάρι που όμω θα παίζει και στο 4. θα μοιράζεται πολύ ο χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στο 5. Δεν είναι σέντερ. Ναι, Προφανώ δεν είναι σέντερ. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα Τι? με τον Σλούκα. Ο Σλούκα δεν μπορεί να παίξει τόσο. Δεν, δεν κάνει and ρόλο ο Μίτο ναι, δεν, δεν έχει κάνει. παίξει and ρόλο μετά. Σωστό. Θα πρέπει να ταιριάζουν έτσι ώστε ο Σλούκα να είναι όσο περισσότερο μπορεί με το Λεσόρ. Μετά ναι. εγώ το πρόβλημα του μεγάλου του Παναντανού θεωρώ είναι στο 3. Τσοπία. Δεν μπορεί ο γκριγκόνη να είναι τρία. Δεν είναι τρία ο γκριγκόνη. Γιατί έχει πρόβλημα πει. στην άμυνα. Το έχουμε πει. Μπορεί σε κάποια σήματα να παίζει τρία, αλλά όχι Δεν είναι μόνοι. τρία. Δεν μπορεί να μαρκαριστεί. Όσο τρία, ο παπαπέτρου Παπα είναι, δεν είναι καλά, το πόδι του και δεν παίζει όσο μπορεί, και είναι εκτό, αλλά και δεν παίζει, έχει πρόβλημα στη δε τρία στα κορμιά. Όταν λοιπόν επιστρέψουν όλοι, εκεί θα πρέπει να κρίνουμε τον πάθινα έκο. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψει και ο Μίτογκλου και ο παπαπέτρου και εκεί θα τον κρίνουμε. Ναι. Και εκεί θα δούμε τι ακριβώ του λείπει. Γιατί μπορεί με μήτωγγλου παπαπέτρου υγιή να είναι μια χαρά. Και να μην του λείπει τίποτα. Ναι, μπορεί. να φτιάξει λίγο είναι... η αθλητικότητα και η αμυνά του. Και η σκληρά θα είναι σίγουρα. Οι αθλητές Φυσ... και αμυντικοί αυτοί οι ναι. δύο είναι που μπορούν να κάνουν διαφορά. Ναι, όντω. Θα χρειαστεί, θα καιρό για τον Παναγιώτη. Και ο Καλατζάκη, έτσι, μην τον υποτιμούμε. ο, ο Καλατζάκη το παιδί υποτιμήθηκε μπήκε πάλι χθε και ναι. ήταν πολύ καλό. Έβάλε βάλε και το σουτ, έβαλε. Υποτιμήθηκε δίνει. πολύ ο Καλατζάκη, η αλήθεια είναι. Και στο περιστέρι αυτό το πήρε το μάτ, όχι ο Γκριγκόνη. Ο Καλατζάκη το πήρε το μάτ. Φαντάσου, ένα κρίσιμο μάτι το πήρε ο, ο Μετράει για την το... υπόλοιπη σεζόν. Και αυτό πρέπει να το κατα... να καταλάβει λίγο ο κόσμο. Ότι δεν λέμε ότι ο Καλαϊτζάκη είναι υπερταρά ότι ο Καλαϊτζάκη είναι υπερπολίτημο στον Παναθηναϊκό ή αναντικατάστατο. Επειδή ε, ε, είχαμε πει και είχε πει κάτι για τον Καλαϊτζάκη και το αντιμετωπίσε πολλοί κόσμοι με, με, ηρωνία. Ε, σε αυτέ τι ομάδε Μετράει πρώτον το fit, το, το πώ ταιριάζει με τον Brake. άλλο, και πρέπει πάντα να υπάρχουν και κάποια παιδιά σαν τον Καλετζάκη που θα δώσουν κάτι διαφορετικό από αυτού που, που, που ξέρει τι θα πάρει. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα σε αυτό ακριβώ το κομμάτι. Ο Λαρετζάκη δεν παίζει καλά και ο Ολυμπιακό δεν έχει κάποιον να έρθει από πίσω να του δώσει μία μικρή όθηση. Ο Καλετζάκη το έκανε και στο περιστέρι. Εντάξει, το έκανε στο μάτσο με τη Φενέρμπαχτσε, πε, χάθηκε από νωρί, οπότε δεν είναι και να βγάλει ιδιαίτερα συμπεράσματα. Αλλά όλοι. Χρειάζονται και όλοι κάτι δίνουν. Πλέον δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Με επιμένω ότι θα πρέπει να ήταν εξωτερικό κατά τη εθνική. Δεν βρίσκω νόημα το... στο ότι ο Καλατζάκη ήταν εκτό. Ναι, το έχουμε συζητήσει ναι, αυτό. Το έχουμε δεν, συζητήσει, το... αλλά από... δεν έχει Ά... λογική. Δεν ναι. έχει λογική. Ε, αποδεικνύεται και στην πράξη πάρα πολύ ναι. ε, τον τελευταίο καιρό. Αποδεικνύεται. Ε, είναι ανισχυτική η εικόνα του Χάντσο. Ε, αυτό που έλεγα από το καλοκαίρι ότι ο Χάντσο είναι ένα παιδί πολύ εύστραυστο. Ε, να το πω, όχι πνευματικά, ψυχολογικά, φαίνεται και τώρα ότι βλέπει ότι οι προσπάθειε του είναι μόνο αν κυνηγήσει το επιθετικό rebound. Δηλαδή στην επίθεση είναι λε και δεν τον παίζουν γύρω του. Ε, το εντυπωσιακό είναι ότι είχε στο πρώτο μάτσο 8 σουτ σε 43 λεπτά, στο δεύτερο είχε 4 σουτ σε 25 λεπτά και χθε είχε 3 σουτ τα δύο από επιθετικό Δε rebound αυτός. σε 20 λεπτά. Δεν φταίει αυτό. Αυτό όμω είναι όμως ένα πολύ το, σημαντικό. Δείχνει τον χαρακτήρα του. Ναι. Δεν ήρθε εδώ ναι, ναι. για να σου πει και πετήσει, να μην βλέπει του άλλου. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ήρθε για την ομάδα του. Πρέπει όμω με κάποιο τρόπο να τον εκμεταλλευτεί και πρέπει να πάρει από εκείνον τα καλά του στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να. Θα μου πει τώρα: Πανεγό έχει πολύ βασικά προβλήματα. Τώρα θα συζητάμε πώ θα βγαίνει ο Χουάντσα από το screen για να σου πάρει Εντάξει, οκ. Okay. Θέλει καιρό, θέλει, θέλει να χρόνο. Θέλει να λειτουργήσει η ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Παναγενικό ομάδα, ειδικά εκτό έδρα, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει. Ναι. Στην ο του... είναι εκτό. Δεν ξέρω. Να θέλει... τον δούμε, δεν τον έχουμε δει. Ναι, δεν, το 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 πλήρη. δεν του έχουμε δει πλήρη. Όπω και τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Σλούκας έλειψε στο. Στο μάτς με την Μπάγκερ. Ακριβώ. Η οποία Μπάγκερ έδειξε με την Μπασκόνια ότι δεν είναι και. καλή ομάδα. Τώρα, όποιος έλεγε ότι η Μπάγκερ είναι σάκο του μπόξ, οκ, προφανώ και δεν Εγώ την θεωρώ, ότι θεωρώ ότι την είχα ψηφίσει στον Γκάλο που διενήργησε. Για Που διενήργησε. Άλλο κι αυτό. λοιπόν, δέκα μέρε μέσα τώρα Μακάμπι, Λαύριο Μπασκόνια. Και συνέχεια, παίξει τρία τα τέσσερα μέσα. Ναι, απλά τώρα αν θεωρήσουμε ότι το Μίτοβουλ θα παίξει με τον Λάβριο και με την Πασκόνια, δεν νομίζω ότι θα προπόνηση. παίξει με τον Μακάμπι. Ο Σλούκα έχει γυρίσει. εντάξει, μόνο ο Παπαπέτρο θα είναι εκτό. Θα είναι έξω, Πι... είναι οριστικό. Εντάξει, όχι, βιάστηκα. Yeah. Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι θα, θα είναι εκτό και λέγεται ότι πάει προ το χειρουργείο. Ε, θα έχει ο Πανδέκο χρόνο για να δουλέψει για το σεφ. Νομίζω αυτό το match στο σεφ 30 του μήνα μπορεί να κρίνει πολλά για πολλού. Πολλά για πολλού. Είναι, νωρίς, είναι, είναι μάτσε οριακό όπω το λε. Γιατί και ο Ολυμπιακό στην ουσία δύο εβδομάδε θέλει. Εκεί θα κρυθεί. Και για του δύο. Θα πρέπει να τον δούμε για τον Ολυμπιακό, θα πάμε μετά. Ναι. Αλλά εκεί όπω το λε και για του δύο είναι παιχνίδι οριακό νομίζω. Ναι. Για να πάρουν αποφάσει εννοώ. Ε, τι τι, τι θα παίρνει εδώ στον Παναγενικό, αν αποφάσει εσύ. Τρία. Τρία, ε. Ναι, αν τρία, α, α, και ο Παπαπέτρο μείνει έξω, τρία. Με κλειστά μάτια, δηλαδή, χωρί να το σκεφτεί. Δύο-τρία, ναι. Χωρί να το σκεφτεί. Λε τρία, ε. Μάλιστα. Να συνδέει το ταγκάρτ με του ψηλού. Ναι. Ένα κορμί. Εκτό αν θεωρούν ότι ο Ματζούκα είναι ο βασικό. Ή ο Καλατζάκη σαν τέτοιο. Ναι. Εσύ. Κοίτα. Για πε, εγώ παπαιδεία. Κοίτα, εγώ ακούω δεξιά και αριστερά. Ότι πολλοί κόσμο παρακολουθεί τη Μακάμπη. Α, περιμένουν θα, να μείνει έξω. Θα συζητήσουμε για τη Μακάμπη παρακάτω. Αλλά δεν είναι τυχαίο που ακούγεται όνομα γκάρ τη Μακάμπη. Ότι αρέσει. Προφανώ και δεν συζητάμε ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι θα, πάνε να πάρει, θα πάνε να πάρει τον Baldwin. Ναι, Θα διαλυθεί από τον Ναι. Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο πάντω ότι ακούγονται. Ακούγονται φήμε, φήμε, φήμε ξαναλέω. Ούτε πληροφόρηση, ούτε. Ακούγονται κάποιε φήμε πάντω. Θα δούμε τι θα γίνει με τη Μακάμπη. Το θέμα με τη Μακάμπη δεν είναι τώρα το που θα παίξει. Αν θα παίξει στην Κύπρο, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν παίξει στο Βελιγράδι, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι πόσο ασφαλέ είναι αυτή τη στιγμή να παίζει η Μακάμπη στην Ευρωλίγκα. Ε, στη Βαλένθια γίνεται ήδη χάμο. 700 Ισπανίοι αστυνομικοί. Επίλεκτη ομάδα μαζί με τη Μακάμπη ταξιδεύει από το Ισραήλ. Κανεί δεν ξέρει πότε φτάνει με το τσάρτερ τη, πού μένει, πού προπονείται κανένα δεν ξέρει. Το ίδιο θα γίνει και στην Αθήνα. Δεκα, στο Άκα. Τώρα. Αλλά όταν έχει γίνει αυτό με το νοσοκομείο, ανεξάρτητα τι Λέει. λέω ε, στην ναι. Ερυθρέα. ή αυτό στο Βέλγιο. Δηλαδή αυτό με το νοσοκομείο τώρα, ναι, που ναι, είναι ναι. το, το χειρότερο. Βέβαια και οι ίδιοι οι Ισραηλοί είπαν δεν το κάναμε εμεί. Αλλά άντε ναι. τώρα να. Δεν βγάζει άκρη. Ναι, δεν βγάζει άκρη και δεν παίρνουμε και θέση για αυτό. Προφανώ. Ε, αλλά όπω βλέπουμε τώρα, έχει γίνει παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό ναι. παγκόσμιο Παγκόσμιο, παγκόσμιο. Είναι επικίνδυνο και για το Παναθναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την Βαλένθια. Φυσικά. Μα εγώ Πάει ότι... ένα τώρα τέτοιο και να πυροβολεί μέσα στη Βαλένθια. Κοίτα, κοίτα, τώρα. Θα ας ρίξα ας... μια μπόμπα απ' έξω. Θα... Δεν θέλω να μα πει ο Παναθναϊκό κάνετε πόλεμο και δεν θα έρθει κόσμο στο γήπεδο. Αλλά Όχι, στη... δεν δε το λέμε αυτό. Εγώ στη Βασιλική τη είπα την Παρασκευή να μην πάει στο γήπεδο. Α κάτσει εδώ, τη λέω στο γραφείο. <laughs> ε, δεν ξέρω, <laughs> ρε παιδί δηλαδή να σου πω κάτι. Να σου πω Είναι, είναι περίεργη καιρή. Είναι καιρή. Πως... Το Βέλγιο, η Σουηδία, είναι... μα έδειξε κάτι. Ε, ναι, ναι, φίλε. Ακριβώ αυτό. Δηλαδή, σκοτώσαν... σκότωσε ο άλλο επίτηδε Σουηδού. Ήθελε να σκοτώσει Σουηδού. Φοβάσαι. Θυμάστε τι είχε γίνει στο... μετά του Δήμου Πύργου. Τι είχε γίνει παγκοσμίω. Πόσο, ναι, ναι, ναι. πόσο άλλαξαν τα αεροδρόμια, πόσο άλλαξαν οι έλεγχοι, πόσο άλλαξαν τα πάντα. Αυτό το θυμάμαι. Ντάξει, αυτή τη στιγμή... Το βλέπουμε και τώρα. Αυτό... Αυτή τη στιγμή ζούμε μία δύσκολη περίοδο. Δηλαδή. Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι για τη Μακάμπη να συμμετέχει στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω και πόσο ασφαλέ είναι για όλες τι για, για, όλη τη διοργάνωση. Δεν ξέρω. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είναι, είναι άσχημο Πέρα από τον αθλισμό, αυτό. είναι αυτό και δεν έχει ναι, να κάνει με τη Μακάμπη τώρα. Τώρα είναι άσχημο. Δηλαδή, κάποιο που θα μα ακούσει μπορεί να πει Μα τι είναι αυτά που λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν θα, πήγαινε δε πήγαινα στο σε άγωνα τη Μακάμπη. Προφανώ δεν τελειώσε κανέναν τι να κάνει, έτσι. Αλλά δεν θα αισθανόμουν ασφάλις. Θα φοβόμουν. Ε, και μακάρι σε κανένα γήπεδο να μην γίνει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω πάντω ότι παρακολουθούν αρκετέ ομάδε στη Μακάμπη. Ε, εντάξει, προφανώ έχει σπουδαίου παίκτε σε περίπτωση που τεθεί κάποιο ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι οι παίκτες Μακάμπι, στους Μακάμπι η Ευρωλίγκα θα κλείσει την πόρτα. Θα τους δώσει ένα παραθυράκι να μην μείνουν εκτό τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο γύρο που επιτρέπονται και οι μετακινήσει από ομάδα σε ομάδα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν μου άρεσε ξέρεις, έτσι όπω το πήγαμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι, yeah, αυ, και, και αυτή είναι η ζωή δηλαδή. Αυτή, είναι η ζωή μα και η καθημερινότητά μα τώρα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει, ξέρει, μα παίρνει όλου η μπάλα και τον αθλητισμό και όλα. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ε, σε ακούω. Ο Ολυμπιακό νομίζω ότι αρχίζει και πλέον φαίνεται ότι είναι σε μια κατάσταση πίεση. Και αυτή την πίεση και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, γιατί και οι δύο έχουν αισθάνονται μια πίεση, θα την αναλύσω με κάποια πράγματα που ίσω δεν μπορεί να διανοηθεί. Ναι. Ότι δείχνουν κάτι. Ε, έξω από μπάση, έξω από αγωνιστικά. Να σου πω δύο-τρία περιστατικά που έχω μάθει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν πατάει καλά, αλλά δεν του έχουμε δει Όπω και τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που δεν του έχουμε πλή, δει πλήρη, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε να του δούμε πλήρη. Δεν λογαριάζω τον Μακίσικ, δεν ξέρω πώ θα μείνει έξω. Αλλά πλήρη θα Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει και ο Βίλιαμ Γκο. Εκεί λοιπόν θα του κρίνουμε. Ναι. Αν Ολυμπιακό που με την Παρτίζαν θα είναι πλήρη. Τον... Χωρί να είναι απόλυτα έτοιμο, δεν έχει κάνει προπόνηση. Κάνει και παιχνίδια, κάνει και προπονήσει. Δύο-τρει προπονήσει θέλουν να κάνουν. Γιατί το πρόγραμμα είναι έτσι που δεν μπορούσαν να κάνουν καν προπονήσει. Την άλλη εβδομάδα θα είναι πιο εύκολα. Ναι θα κάνουν και προπονήσει. Εκεί λοιπόν θέλουμε να το δούμε. Αν με τον Γκο και με το Φαλ Υγιή και με τον Μπραντέκη κανονικό, γιατί εμένα αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι που ναι. βλέπω. Παρότι πε, πετάει με κάτσε όπω εγώ. Μαχητικό όμω. Διαβάζει Μαχητικός. καλά. Εντάξει. Πηγαίνει προ τα μέσα. Το κάθε το παιχνίδι που ένα αρέσει. Το έχει. Ναι, ναι, ναι. Μόνο ένα δικό που Ακριβώ. Αφού λείπει ο Μακίση, το έχει το κάθε το. Έχασε layup. 15 layup. Ναι. Νομίζω ότι ψυχολογία λίγο δεν έχουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να εξηγεί τα layup. Και ίσω και δυνάμει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακό, αν ο Γκος, ο Williams είναι καλό, θα είναι εντελώ διαφορετικό το πρόσωπό του. Από εκεί και πέρα έχουν ζητήσει λοιπόν και οι ίδιοι να μα κρίνετε. Το είπε και ο Μπαζήκα, αυτό το παντιόλ, να μα κρίνετε όταν είμαστε υγιεί. Ακόμα και ο Σίγμα, χωρί προπόνηση, χθε. Ναι. Ήταν μια εικόνα κακή. Με τον ε, Παθναϊκό, που ήταν λίγο καλύτερο. Υποφερτό, θα έλεγα πήρε 9 rebound. Ναι. Αλλά δεν 5, είναι, 4, 5, ναι. Δε, 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 δε είναι αυτό που περιμένει ο Ολυμπιακό. Φυσικά και δεν περιμένει να είναι Βεζένκοφ, αλλά περιμένει και κάτι καλύτερο. Όπω ναι. γενικά. Και ψάχνει να βρει το σκορ από κάπου. Αν το βρει από τον Μπρανδέικη και από τον Williams, ναι. Και αν ο, ο Κάναν επιτέλου γίνει σοβαρευτή. Γιατί αυτό που εμφανίζει ο Κάναν πέρα από τα δύο μάτια με τον Ολυμπιακό είναι απαράδεκτο ξέρει καλά, πόσο ξέρει καλά ο κόσμο που μα ακολουθεί, ναι, ναι, πόσο... τι λέγαμε εμεί για τον Κάναν, ναι, 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 πόσο ναι. λέγαμε όταν όλοι τον γκράζανε, τι παίχτη είναι. Αυτό όμω που έχει πουλήσει την ομάδα του δύο φορέ. Ναι, δύο σερή κιόλα. Δύο σερή έχει πουλήσει την ομάδα του. Στα δύσκολα, όταν το χρειαζόταν, στο ένα βάζει πέντε πόντου μόνο του και κάνει τρία συνεχόμενα φάουλ και μία είναι εκτό Και μετά όταν επιστρέφει, αντί να παίζει, μάλλον είναι με τον Λαπροβίτολα, του κάνει το μυαλό όπω ήθελε. Και τώρα, όταν χρειάζεται ο Ολυμπιακό να βάλει καλάθι, επιστρέφει το μάτσα αφού έχει κάνει δύο γρήγορα φάουλ ή τέλο πάντων μία τεχνική ποινή και ένα φάουλ. Βάζει τρίποντο και μετά, αφού κάνει το επιθετικό που είναι επιθετικό, 100%. κοροϊδεύει του διαιτητέ. Και αποβάλλεται. Άφησε τον Ολυμπιακό λοιπόν χωρί παίκτη. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Ολυμπιακό λοιπόν. Θα τραβηχτεί το αυτή. Ναι, σίγουρα, αλλά όχι, να τραβηχτεί πάρα πολύ. Το Εντάξει, εγώ ναι. θα τράβαγα πολύ το αυτή. Θα τον έδιωχνε. Όχι, δεν θα τον έδιωχνα. Αυτό δεν εννοώ. Τον Όχι, ναι, ναι. αυτό που λε, εσύ ναι. Αλλά κάτσε, ρε φίλε, δεν μπορεί σε δύο μάτσα να μα κρεμάσει. Δηλαδή, έχουμε, έχουμε, πέντε προβλήματα. Και ε, ο Ολυμπιακό έχει πιστέψει. Έχει μα σε εσένα στηριζόμαστε. Ναι. Ακριβώ, ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Τέλο πάντων, θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Αλλά είπα πρέπει να, να του περιμένουμε. Αρχίζω και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό. Οχ οχ οχ, 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 θα, το δούμε. θα, 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 θα μιλήσουμε πρώτη, τρίτη, πρώτη, Νοέμβρη. Τι είναι Τρίτη 1η Νοέμβρη. Η επόμενη το 30 Οκτώβρη. Χάσα. έχει Οκτώβρη. Όχι, 30 πρέπει να έχει. άλλο. Τρίτη 1η Οκτώβρη. Τρίτη Νοέμβρη. Τρίτη Νοέμβρη. Λοιπόν. Αν δεν είναι πρώτη, δύο. Τέλο πάντων. την επόμενη του τέλο. Εκεί λοιπόν δίνω στον Ολυμπιακό δύο εβδομάδε να βρει τα πατήματά του. Από εκεί πέρα θα αρχίζω να λέω πιο δυνατά ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Χρειάζεται ένα χειριστή ακόμα. Όχι απαραίτητα σκόρερ, χειριστή. Με Williams Γκοσυγή. Ναι. Γιατί θα επιμείνω ναι. αυτό που εσύ μου έλεγε ότι δεν είναι. Ο Ολυμπιακό πήγε να φτιαχτεί με τρει χειριστέ. Ναι. Και με Walkup και με Gos και με σλούκα. Αυτό ήταν το πλάνο. Αυτό ήξερα εγώ. Okay. Τώρα έχουν δύο. Άμα λείπει ο ένα, μετά δεν μπορεί να κατεβάσει κανεί την μπάλα. Ναι. Σε πόσα μα του έχουμε δει μαζί, Σε κανένα. Σε... Με... στο, με... Στο... Με... στο ΑΚΑ Μόνο. Ναι. Και στο Super Cup με τον ημιτελικό. Στο... Δεν προλαβαίνει να το δει μπορεί... και με τον Άρη. Ναι. Και στο Super Cup. Το ημιτελικό. Το, το περιστέρη, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. δεν, δεν το κάνει. Ναι. Δεν έχουμε δείγμα το λοιπόν το αυτή το τη, τη στιγμή. Και ε, θέλω να δω. Γιατί με τον Πίτερ Μόνο Τεσάρη δεν βγαίνει σε σεζόν. Όσο ναι. καλά και να παίξει δεν θα παίζει συνέχεια καλά. Μήπω ο Ολυμπιακό μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο από το σίγμα από το Λουκ. Από το Λουκ. Ναι. Εκτό αν ο Λουκ μέσα στον επόμενο μήνα κάνει προπόνηση γιατί δεν έχει κάνει και δείξει άλλο πρόσωπο. Δεν λέω να γίνει Βεζέγκο. Δεν μπορεί να γίνει Βεζέγκο. Αλλά να μην κουτουλάει και είναι τόσο αργό. Ναι. Και είναι τόσο... Και λίγο να πατάει και στο 5. Να μου πει και ο Σίγμα πλέον πατάει στο 5, αλλά δεν πατάει στο 4. Αυτά. Δικό σου τώρα. Δεν ξέρω. Λίγο προβληματίζομαι, αλλά πάλι κατα... λίγο. Το, στο, στο, πώς να το πω, παιδί μου, είναι σαν μονόδρομο, σαν να μπαίνει σε ένα διέξοδο και λε, δεν του έχουμε δει όλου μαζί. Ναι. Και εκεί σταματάει η συζήτηση. Απ' την άλλη, και, άλλη. εγώ είμαι μαζί σου, να τη σταματήσουμε. Απλά αν, γίνουν, αν μέχρι την πρώτη του μήνα δεν βελτιωθούν, θα την αρχίσω και τη συζήτηση. Ναι. Εκεί θα την αρχίσω. Βάζει με βάση αυτά που είπα τώρα. Μην ξεχνά, εσύ δεν το ξεχνά, ο κόσμο το ξεχνάει, ότι ο Μπαρτζόκα είναι δύο σερή χρονιές κορυφαίο προπονητή Ευρωλίγκα. Μην Μην ισοπεδώνουμε. Μην ισοπεδώνουμε. Ναι. Το αν έχει να αλλάξει το σχεδιασμό είναι νομίζω ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν γίνει κάποιε. Γιατί δεν κάποιες... ήταν εύκολο το σχεδιασμό. Δεν γιατί ήταν εύκολο. Γιατί ο Ολυμπιακό κάνει τόσο κομβικού. Λέει... Και όταν... ο Ζέκοφ δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν σου λέει ο Μπαρτζόκο ότι πήγαμε να πάρουμε το Μύροτιτ, αλλά δεν τα καταφέραμε, ε, καταλαβαίνει ότι ρε παιδί μου, ναι, για το Μύροτιτ θα το κάναμε. Αλλά από εκεί και πέρα Την δεν υπάρχει άλλο Μύροτιτ στην αγορά. Εγώ του ακούω αυτού που λένε, Ρε παιδί μου, ότι δεν κάνει ο Σίγμα. Διαφωνώ, αυτό που δεν τον δεν έχουμε κάνει. δει. Αυτό που βλέπουμε δεν κάνει Δεν ξέρω αν είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν αφήσει. τον έχουμε δει ακόμα. Δεν τον έχουμε. Εγώ αισθάνομαι ότι ο Σίγμα είναι ένα καλό παίκτη που θα τελειοποιήσει τον καλό Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό δεν είναι καλό. Και ο Σίγμα δεν είναι ο παίκτη. Ο Σίγμα δεν είναι, είναι διαμαντίδη, δεν είναι σπανούλη. Κατάλαβε τι εννοώ, πώ το εννοώ. Yeah. Δηλαδή, θα βάλει σε μια πολύ καλή ομάδα το διαμαντίδι για να την ανεβάσει επί... επίπεδο. Θα βάλει στου πανούλοι με πιτσιρικάδες για να του ανεβάσει επίπεδο. Ο Σίγμα αισθάνομαι ότι είναι λίγο περισσότερο διαμαντίδη. Δηλαδή θα σα πάρω που είστε καλοί, θα γυρίσω γρήγορα την μπάλα όταν θα έχουμε βρει ρυθμό και θα δώσω αυτό που μπορώ. Δεν είναι ο Σίγμα ο παίχτη που θα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Δεν θα... Είσαι μια φάση που πρέπει να παίξει με πλάτη και τη δίνει στο φαλ. Ναι, αυτό, είναι πολύ. θέμα, αυτό είναι θέμα ψυχολογία. Ναι, και μετά να το αυτό... ξανά και του έμεινε ο χρόνο. Ναι. Θυμήσε τη φάση ναι. που έδωσε ναι. ο Σλούκα στο φαλ στα 40 στο, δεύτερο στο δεύτερο, Στα 5 ναι, ναι. μέτρα. Τι ναι, ναι. ναι, δεν κάνει και την ΦΑΛ. Εντάξει, θέλ, θέλει, ψυχολογία. Έχει μείνει πολύ έξω. Είναι μια ηλικία, είναι ένα βαρύ κορμί, θέλει χρόνο. θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα τον Σίγμα. Γιατί ρε το. δηλαδή είναι και άδικο, είναι ο Σίγμα. Δηλαδή τον έχει δει τόσα χρόνια. Ξέρει τι καριέρα έχει κάνει. Δεν τον, δεν, Απλά δεν, δεν έχει τώρα. Δεν τον έχει κρίνει σε, σε, ομάδα που θέλει να κερδίζει. Ή να ο κερδίζει πολύ να ψηλά. Κερδίζει. Και άλλα δεν ήταν. Και Ήθελε, στη Γερμανία έδινε. θα μου πει: Έχανε και το πρωτάθλημα και στη Γερμανία. Εντάξει, ναι, 7, ναι 7, okay. ναι. Το πήρε για δεύτερο. τον πήρε για δεύτερο. Ε, απαράδεκτος κάναν, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, το είπαμε αυτό, οκ. Okay. Απ' την άλλη, βέβαια, λέμε χθε ρε παιδί μου, δεν είχε Ολυμπιακό Γουλίαμς Γκο και Μακίσικ. Ναι, και η Αρμάνη δεν είχε Μάο Ντολό και Μπίλι Μπάρον. Έτσι. Δηλαδή, ξέρει, κάποια στιγμή. Ε, Κοιτάμε μόνο τα. Πρέπει να αφήσουμε λίγο τι δικαιολογίε. Όλοι έχουν απουσίε και η Φεντέρ το... που ξεχάσαμε. Έτσι, λείπει ο Ντόρσεϊ και ο... έμεινε έξω ε, Βέβαια. Ε, πρέπει να αφήσουμε λίγο τι δικαιολογίε. Δηλαδή, το θέλουμε χρόνο. Όλε οι ομάδε θέλουν χρόνο. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που σου πει δεν θέλω χρόνο. Η Μπαρσελόνα δεν θέλει χρόνο. 0-3. Του διαλύει όλου. 3-0. Ε, 3-0, ναι. Σκεφτόμουν ότι έπαιζε εκτό έδρα στο Βελιγράδι. 3-0. Δεν θέλει χρόνο, δεν ήθελε χρόνο να Είδες όμως έπαιγε ο απελευθερωθήκαν. Ο Λαπροβίδωλα έχει γίνει στεφκάρι. Ο Σαμπρίνες. Σα... Σαμπρίνε. Ο Αμπρίνε. Σαμπρίνε. Ναι. Λοιπόν, Λούτζι Λαρετζάκη, κύριοι, επειδή ξέρω ότι ακούτε και το podcast, πρέπει λίγο να κάνετε ένα step up, να πιστέψετε λίγο περισσότερο στου εαυτού σα. Γιατί ειδικά αυτά τα δύο παιδιά. Αυτοί είναι οι δύο παίχτε που μπορούν να, να κάνουν τη διαφορά στον Λάρι. Θα αρχίσω να κράζω πάλι το Λάρι. Ναι. <laughs> για να πέσει καλά. Να βάλει καλά. Σταμάτησα να τον βρίζω, να τον κράζω και δεν έπαιξε. Θέλει. Είναι οι δύο επιτρέπεις. πρώτοι, εγώ. <χει> ε, είναι δύο λοιπόν, πρώτοι Λαρή, που πρέπει έλα, να καταλάβουν. Λοιπόν, έπαιξε καλά με το ναι. Super Cup, τώρα. Άντε, ξανάρχισε. Θε να πω τίποτα. Έχουν και ευκαιρία. Δηλαδή, ξέρει τώρα, του έχει ανοίξει θέση, του έχει ανοίξει χρόνο. Δεν, δεν. Κάπω κάπως έχουν μείνει στάσιμοι. Δηλαδή, ο λούτζη α πούμε, τον βλέπω διστακτικό. Δεν υπάρχει λόγο. Θα σου πω. Είσαι χρόνια σε Θα αυτό σπώ. το επίπεδο. Μπε μέσα. Δεν θέλω να του δικαιολογήσω. Ναι. Αλλά αν και αυτοί. Παίζουν με κανονικού, κανονική πεντάδα. Ναι. Θα είναι πιο εύκολο για αυτού. Αν αυτοί οι δύο πρέπει να κάνουν το, το σκόρερ δεν είναι. Εσύ, όμω, αυτό να... είναι ο ρόλο του. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Το ακούω αυτό που λες Ότι ο Λάρι, παίζει με τον. αντί να παίξει με τον Μιλουτίνο, θα παίξει με το Σίγμα. Ναι, οκ, okay, αυτό ε. είναι ο ρόλο του. Ε, ναι, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι... είναι ο ρόλο σου. Μα σε αυτόν αυτό τον σε, ο, σε καμία πεντάδα ομάδα σε Ευρωλίκα να είναι ο καλύτερο παίκτη του Λαρετζάκη. Αυτό αν... είναι ο ρόλο σου. Δεν είναι ο Αυτός τον έχει, Αυτό τον σε αυτόν τον ρόλο τον έχει ο Μπαρτζόκα. Υπάρχει ένα ε, προγραμματή. είναι η διαφορά που εγώ λέω ότι δεν μπορεί ο Λαρετζάκη σε καμία πεντάδα του Ολυμπιακού ε, να κάνει. Τι να βγάλει τον Κάναν για να βάλει τον Λαρετζάκη πεντάδα δηλαδή. Όχι, πρέπει να πλησιωθεί ο καλύτερο παίκτη από αυτή τη δεύτερη πεντάδα. Να είναι λίγο καλύτερη δεύτερη πεντάδα νομίζω. Εντάξει, όταν θα υπάρχει και ο Μπαρτζόκη σε καλύτερη κατάσταση. Ναι. Του κρίνουμε και αυτού έτσι. Όχι τώρα. Του όλου. Και, και ο Λάρη να βγάλει από το μυαλό του ότι είναι ο κορυφαίο παίκτη τη Ευρωλίγκα. Όταν ο Λάρη πιστεύει ότι τον αδικούν, τον κράζουν και ότι έχει, να, ότι έχει κάποιον αντίπαλο, είναι καλό. Όταν αρχίσει και πιστεύει μετά το, το σούπερ κάπου, Πίστεψε ότι είναι ο καλύτερο παίκτη τη γη. Ναι. Και προσπαθούσε να κάνει τον Τζόρτα. Ε, Εντάξει, βέβαια, σε όλη την καριέρα έτσι ήταν. Έτσι είναι, ναι. Δηλαδή δεν θα αλλάξει τα 30. Εντάξει. Μπορεί και... να αλλάξει λίγο, λίγο. Όλοι αλλά να και... να λίγο Αλλά πάντα πρέπει να αντιλαμβάνει τον ρόλο σου. Να είμαστε ο, ο χαρακτήρα μα και ο, αυτό που πρεσβεύουμε, αλλά προσαρμοζόμαστε και να λίγο. Προσαρμοζόμαστε, σε... Να προσαρμοζόμαστε. Ναι. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτό δεν. Και οι δύο χρειάζονται χρόνο. Απλά ο Ολυμπιακό είναι. Δεν είναι και ωραίο στο μάτι, είναι πολύ αργό. Σπάει ναι, ναι. σε λίγε κατοχέ, σε μεγάλε επιθέσει. Συγγνώμη, πολύ... το μάτι με το που πήγε ο Λίγα ναι, ναι. στους Τρει πόντου λένε. Τι ναι. διαφορά είναι αυτή, δεν γυρίζει το μάτι με τρει ναι. πόντου. Δεν ξέρω. Δεν... δεν έβαζε με τίποτα. Ας όταν μά... πήγε στου πέντε, α καλά. Ε. Ναι, ναι. Γιατί, δεν γυρνάει πο... ποτέ το μάτι. Είχε πέντε, πολύ έτσι. χαμηλό ρυθμό. Το... Αυτό που έχω σημειώσει, ο Γόκαπ πέρυσι είχε 6,5 assist ανά 25 λεπτά και φέτο έχει. 3,7, 3 κάτω δηλαδή, ανά 35 λεπτά. Έχει 3 κάτω σε 10 περισσότερα λεπτά. Από 1,9 λάθη πέρυσι έχει 2,7 φέτο. Που και okay, αυτό στην αναγωγή του χρόνου βγαίνει πάνω κάτω το ίδιο. Αλλά από τις 6,5 πέρυσι στι 3,7 φέτο δείχνει πολλά. Και έχοντα την μπάλα πολύ ώρα στα χέρια του. Μόνο αυτό την ο, έχει. Ο Γκόκα όμω έχει γίνει λίγο. Σκόρερε. Όχι. Λίγο Λούκα. Ναι. Σε τι? ο Σλούκα όταν παίζει θέλει να περνά αργά το κέντρο, να διαβάζει το παιχνίδι και να ξεκινά αργά επίθεση για να μπορεί και αυτός, γιατί αυτό είναι το στυλ. Δε, yeah, αυτό είναι παλιό μπάσκετ, τέλος. Ο τελείως. Ο όμως τώρα και αυτός περνάει αν δεις τα 16 δευτερόλεπτα. Τελείως γιατί τον μπάσκετ. Και μπάσκα. δεν έχει δυνάμεις. Ναι, και δεν, έχει να δυνάμεις, διαβάζει. Δεν, δεν έχει Δεν έχει δυνάμεις. Ο, γι' αυτό μερικές φορές λέμε ότι ο Σλούκας κάνει το γόκα, και ο το, το Σλούκα. Κοίτα. Αυτή τη στιγμή, είναι δύο μετά από νους, ένα μήνα, νους, ε? όχι, τρει. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Σλούκα αυτά που περίμενε, ούτε ο Σλούκα yeah. έχει παίξει τον μπάσκετ που περίμενε, ούτε ο Ολυμπιακό έχει αντικαταστήσει τον Σλούκα. Αυτή τη στιγμή, στιγμή. Όλοι εντάξει. Μετά. Τώρα προφανώ αυτό είναι. Νωρί. Χιούμορ, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι μια στο... πραγματικότητα, αλλά δεν είναι για να βγάζουμε Α, συμπέρασμα. Ναι, στο τέλο χρονιά ναι, ναι. αυτό. Στο τέλο χρονιά. Ναι, ναι. Αλλά ο Ολυμπιακό δεν, είναι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δηλαδή μου λε ότι τον βλέπει και λε δεν μπορεί να βγει η χρονιά έτσι. Δεν μπορεί να βγει η χρονιά έτσι. Δεν μπορεί. Κάτι χρειάζεται. Και ίσως... Φαινόταν και πρόπερση πόσο καλά στην αρχή. Χωρί να είναι ομαδάρα, αλλά έπαιζε ναι. καλά, είχε ένα ρυθμό. Φέτο του λείπουν οι αποστάσει, νομίζω, γιατί του λείπει πάρα πολύ ο Βεζέκοφρη. Μα, μα, τι να συζητάμε τώρα. Το παιδί, α πούμε, πέρυσι έπαιρνε την μπάλα στα 8 μέτρα και εκεί που έπρεπε να τη γυρίσει την μπουμπούνα γη. Και, και, και σου είχε, βάζε... και ένα παίχτη κολλημένο πάνω του. Αυτό, ναι, ναι, Αυτό. Φέτο, ποιο να κλείσει, δηλαδή, να πα να δώσει μια βοήθεια. Δηλαδή, να, κάνεις, να, βάλεις, να βάλει αντίπαλο στον Έτζελ Χέι σε ποιον. Στον Πίτερ, όχι, δεν θα το κάνει δεν το κάνει. Και δεν είναι μόνο επειδή λέμε για το εγώ κάποια τη assist, είναι πάρα πολλοί που είναι σε. Μόνο έναν παίζει έτσι πλέον στον Ολυμπιακό. Ποιον? Τον κάναν. Τον κάναν να τον αφήνουν να κουνηθεί πλέον. Σιγά μου, εντάξει. Δεν, το, και... Δεν, δεν τον αφήνουν να. Δεν, αφήν. δεν τον παίζει όπω έπαιζε το Βεζέγκο. Όχι, αλλά πλέον δεν έχει τίποτα ελεύθερο. Yeah, και γι' αυτό ίσω εκνευρίζεται. Δεν έχει. Νομίζω ε, ότι και... πρόβλημά του είναι όμω. Αυτό πρέπει να τη βρει. Έτσι εκνευρίζονταν όμω και ο Βεζέγκο πέρσι όταν δεν μπορούσε να παίξει. Γιατί ήταν κολλημένο ένα πάνω του. Ναι. Ο Ολυμπιακό δεν υποστηρίζει του παίχτε που είναι κολλημένοι πάνω του. Θέλω ναι. να πω ότι σου λέει αν είναι κολλημένο πάρα οι, οι άλλοι θα έχουν χώρο. Ναι, ναι θα παίξουν οι άλλοι τέσσερι. Είναι κάτι παλιού προπονητέ που στο ένα τέσσερι, αυτό τον παίζανε man to man, του λέγανε πήγαινε στη γωνία να παίξουν κάτι ναι, τέσσερι ναι, για ένα κάτσε... μεγαλύτερο το κείμενο. Ναι, ναι, Εκνευριζόταν ναι. αυτό ο παίκτη, αλλά οι άλλοι κάνουν τη δουλειά. Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Γενικά θα είναι δύσκολη χρονιά. Δεν... Ξέρει τώρα, ο Ολυμπιακό λέει θέλουμε την Ευρωλίγκα. Ο Παναγιώτη λέει θέλουμε το Final Four να πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Λέει ο Ταμάν. Ε, βλέπετε, τρία μάτσε πέρασαν και βλέπετε πια. είναι η κατάσταση. Λίγα είναι τα τρία, υπάρχουν άλλα Λίγα είναι ένα. τα τρία, αλλά ρε παιδί μου, σε προσγειώνει και λίγο απότομα. Μπορεί ο Ολυμπιακό να πάει αύριο με την Παρτίζα και να κερδίσει 20 και να βάλει 14 τρίποντα και να αλλάξει πάλι η κατάσταση. Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Αλλάζει. Από τρίτη, πέμπτη αλλάζουν όλα. Όλοι γίνονται παιχταράδε και μετά όλοι είναι για να φύγουν. Θέλει λίγη ψυχραιμία. Απλά κάποια πράγματα φαίνονται. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακό ε, εγώ το, στο είχα πει το καλοκαίρι σου είχα πει ότι με αυτό το ρόστερ δεν χωράει Mike James αλλά ίσως τελικά να έπρεπε να έχει πάρει κάτι καλύτερο στη θέση του Κάναν ε, δηλαδή ένα μπέχτη, ή άλλον έναν, τρίτο χειριστή δεν ξέρω ή βιάστηκε να πάρει τον Williams Goss ή βιάστηκε να κρατήσει τον Κάναν δεν ξέρω πάντως χρειαζόταν ένα μπέχτη εσύ επιμένεις ότι με αυτό δύο χειριστή, έλεγε... χειριστές, βγαίνει μια σεζόν σε μια ομάδα καλή εντάξει, Καμή, δύο... καμία είναι... δεν έχει. είναι δύο χειριστές που λες είναι δύο χειριστέ επίπεδου μιλουτίνο φάλ. Ναι. Δηλαδή θα, θα του μοιράσει τα λεπτά. Αυτό. Δεν μπορεί να πει στον Βίλιαμ Ghost να παίξει 12 λεπτά. Επειδή ο Βίλιαμ Ghost είναι και αυτό παίκτη των 25 λεπτών, μπορεί να στηριχθεί σε δύο τέτοιου παίκτε. Και να έχει έναν τρίτο ή έναν τέταρτο συμπληρωματικού. Ε, το Λούτζι, δηλαδή για παράδειγμα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί είναι και δύο παίκτε των 25 λεπτών. Απλά δεν έχει κανένα. Και επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγε εγώ από το καλοκαίρι στον Ντονάτα, ότι ίσω χρειαζόμαστε ένα παίχτη να πάρει την μπάλα και να βάλει 20 πόντου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Κάναν. Δεν μπορεί να το κάνει ο Κάναν. Μπορεί να το κάνει, σε κανουν, δύο μπορεί, μάτσα, αλλά μπορεί να το κάνει. Όχι, όχι, μπορεί να το κάνει σε πολλά μάτσα. Αλλά θα το κάνει μέσα από την ομάδα. Ναι. Δεν θα το κάνει ατομικά. Θα το κάνει μέσα από το παιχνίδι τη ομάδα όπω το κάνει στο. Τελικό. Στο Αλεξάνδριο, όπω το κάνει ναι. στο, στο Μάτσο του Μπαχνέκο. Πρέπει να λειτουργήσει καλά η ομάδα. Και σου το ξαναπεί ότι με αυτό το ρόστρο Ολυμπιακό πρέπει να παίζει 40 λεπτά στα κόκκινα. Και δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ κουραστικό να το κάνει αυτό σε 80 παιχνίδια. Λοιπόν, ε, αυτή είναι η κατάσταση, η πρώτη ας πούμε εκτίμηση ουσιαστική γιατί άσα φιλικά, άσα Super Cup, αυτή ήταν η πρώτη ουσιαστική εκτίμηση. Αλλά και δεν κάνανε προετοιμασία ουσιαστική, οπότε ναι. τώρα είναι και αυτή σε μια ναι. διαδικασία όπως όλες οι ομάδες προετοιμασία. Εγώ δεν πάω πολλά, θα, θα πούμε όμω πολλά μετά από τον τέρμπι, γιατί τον τέρμπι θα κρίνει πολλά, ναι, θα κρίνει, θα κρίνει και ναι. πρόσωπα. Θα κρίνει και πρόσωπα, θα κρίνει και ομάδες, θα κρίνει και προπονητές. Λοιπόν, Όλη αυτή η συζήτηση για τη διατησία που γίνεται με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Ε, βράδυ Σαββάτου και μου λέει ο Ηλία Καλνά πρέπει να κλείσουμε με κάτι μπασκετικό. Του λέω δεν θέλω να γράψω. 11, 11, και 10 είναι αυτό. Μου λέει όχι πρέπει να κλείσουμε. Γράψει κάτι. Του λέω δεν θέλω να γράψω γιατί θα είναι αρνητικό. Και είδε τι έγραψα. Ότι όλη αυτή η διατησία, η συζήτηση για τη διαιτησία έχει αρχίσει και διώχνει τη μαγεία γύρω από τον μπασκετ. Αυτή τη στιγμή και, τη τη στιγμή και οι δύο... και όλοι είναι σε πίεση. Ε, Κακώ μπήκε και ο Σπανούλη σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ κατέθεσα την αποψή μου ότι ο Σπανούλη, ειδικά ω ομοσπονδιακό προπονητή, πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο ε, πώ μιλάει, γιατί ακόμα και αν αισθάνεται ότι αδικείται, α μιλήσει η διοίκηση του. Όχι αυτό, είναι ομοσπονδιακό προπονητή, πρέπει να κρατά ισορροπίε όταν είσαι σε αυτή τη θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουμε δύο, δύο σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ. Οι γραβάτε και οι διαπιστεύσει. Άμα οι γραβάτε. Οι διαπιστεύσει. Ναι, λοιπόν. Με τι γραβάτε έχει γίνει χαμό. Μην κοιτά τώρα εδώ ναι. Πάει ο Ολυμπιακό, δεν έχει γραβάτε στο <laughs> Αλεξάνδριο. Πάει ο. Ε, δεν έχει ούτε μισσάρι. που κάμισα. Ούτε που κάμισα. Ναι, δεν Ούτε που κάμισα. Ο γιατί δεν έχετε, λέει, δεν βάλαμε, δεν, είναι, δεν είχε ο Παναγιώ Πάει στο επόμενο μάτσο. Δεν τιμωρείται ο Ολυμπιακό. Πάει ο Παναγιώ στο επόμενο μάτσο. Δεν φοράει γραβάτες. γραβάτες. παιδιά λέει δεν φοράτε γραβάτες, αφού δεν φοράει ο Ολυμπιακός. Αλήθεια τώρα ναι, έχει γίνει ναι, έτσι. Ναι, 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 δεν φοράει ο Ολυμπιακός. <laughs> πάει ο Ολυμπιακός, αφού και βάλατε, τελικά βάλανε. Ναι, ναι. Και αφού γιατί δεν λέτε στον έναν, ναι, γιατί δεν λέτε στον, ασχολούνται με αυτό. Μετά πάνε μια μέρα, πάει ο κομισάρι, γιατί δεν έχετε διαπιστεύσει. Λέει, δεν έχουμε διαπιστεύσει. Ξέρει, ε, στου πάγκου πρέπει να φορά διαπιστεύσει. Όχι ο προπονητή και ο. ο ναι, ο φροντιστή, και... ο και... Ναι, ναι. Ε, Πρέπει να φοράνε διαπιστεύσει. Γιατί δεν έχετε διαπιστεύσει, δεν φορέσαμε. Οι άλλοι είχαν διαπιστεύσει. Τι κάνουν. Ασχολούνται τώρα με τι διαπιστεύσει oh. και με τι γραβάτε. Άρα oh. πιστεύω ότι και με ανουριάζουν και μετά πάνε με του διαιτέ. Πόσα μάτσα έχει παίξει τσαρούχα. Τρία μάτσα Ολυμπιακού η τσαρούχα. Ρε εσύ δηλαδή Έχει κληρωθεί από... 8 ναι. άτομα δηλαδή. 8... Δεν κληρώθηκε από τον Παναθηναϊκό κιόλας. Δηλαδή. Ναι. τράβηξε τέτοιο. Αλλά λεπτομέρεια. Πόσα μάτσα έχει παίξει ο Παπα πέτρο. Πέτρο. Τρία μάτσα ο Παπαπέτρο. Τώρα αυτοί φτιάχνουν και λίγο... Πρόσκεισε όμως. Κλίμα, είναι, δουλειά ναι. είναι, δουλειά τους. Είναι δουλειά τους. Είναι δουλειά Κυριολεκτικά είναι δουλειά του. Δεν είναι ούτε η δική μα δουλειά να πούμε σε πόσα μάτσε η τσαρά. Άμα, σε, άμα είσαι καλό όμω και αισθάνεσαι καλά δεν ασχολείσαι με αυτά. Απλά τώρα δεν αισθάνεται και οι δύο ότι πατάνε καλά, νομίζω. Όχι, δεν με πειράζει. Yeah. Δεν με πειράζει. Με, ε, αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι η δουλειά του. Είναι η δουλειά του. Δουλεύουν για το ντέρμπι τη 30 για τα playoffs, για αυτό, για το κύπελο, για το άλλο. Είναι η δουλειά του. Ο κόσμο τι έχει πάθει. Ο κόσμο τι έχει πάθει. Ο κόσμο τι έχει πάθει. Έτσι που ήταν. βγαίνανε βιντεάκια και έλεγε. Σήκωσε λέει τσαρούχα και έδωσε φάουλ πριν κάνει η επαφή. Ρε η τσαρούχα σήκωσε για να δείξει τρίποντο. Έτσι κάνουν οι διαιτητέ γενικά ρε, να ξέρετε, ρε, τρίποντο Όταν κάποιο σηκώνει για τρει, σηκώνει το χέρι διαιτητέ. Εδώ συζητάμε. Ότι είναι για τρει. Ήδη έχουν δύο. Όταν, όταν σηκωμένο το χέρι είναι για τρει. Όταν ρε, το κατεβάζουν, σημαίνει ότι είναι δύο. Ναι. Το δείχνουν, είναι κάτω. Τι έχετε πάθει. Να, τι δάξει. έχει πάθει δεν, ο κόσμο. Δεν ξέρουν όλοι. Ναι, πώ λέει κάποιο. Δηλαδή, Ασχολούμαστε με φουτμπαλέρε που νομίζουν ότι ξέρουν μπάσκετ. Του παλέρε είναι αυτή. Δηλαδή Τσαρούχα που δεν τη θέλει ο Άρη, δεν τη θέλει ο Παναγό, δεν τη θέλει ο Ολυμπιακό. Είναι τόσο κακηδίτη και σφυρίζει ευρωλυγκά. Είναι τόσο κακηδίτη. Καλά, και αυτή πρέπει να προσέχει μερικέ φορέ. Προσε... Ναι, να προσέχει. Δεν ξέρω τι... σε τι πρέπει να προσέχει και σε τι όχι. Δηλαδή, Πριν Άρη, ο Άρη έχει πιο πολύ δίκιο από όλου. Α ας έχει δίκιο. Περίμενε λίγο. Όχι παντελώ. Πέρσι, α πούμε, λε. Πέρσι με το, το περιστέριο δεν είχαν δίκιο σε κάποιε συμπεριφορέ. Άκου να Έτσι. Δεις. Επειδή δεν ήμασταν εκεί, δεν το είδαμε, α το αφήσουμε. ας μην Έχουν πούμε γίνει ποιος τώρα έχει. όταν τρως, okay. Δεν δε Θέλω να πω άλλο πράγμα. Θέλω να... Α, είσαι υπέρ τη τσαρούχα δηλαδή σε αυτό. Ναι, δε, δε... Ανεξάρτητα αν έχει καλά, τότε δεν μπορώ δε να το βρει. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Όταν σε βρίζουν τώρα. όλοι, μήπω τελικά κάνει κάτι καλά. Α, Αν σε βρίζουν όλοι, Μάλλον κάτι κάνει καλά. Πάντω έτσι όπω πάει, έτσι όπω το πάνε οι ομάδε, να μείνει έξω ένα, να μείνει έξω άλλο, δε, δεν θα έχουμε διαιτητέ να Θα παίρνουμε Καταρχή... από το εξωτερικό. Δεν μπορούν να πούνε πλέον να μείνει έξω. Έτσι απαγορεύεται αυτό. Απαγορεύεται. Και ο Άρη πέρυσι, ή τέλο πάντων αν δεν κάνει λάθο. λένε λάστος, όχι επίσημα. Ε, ε, να καμός... δηλώσει κόλλημα, ναι. έλεγε α πούμε. Ναι, καλά, αυτό μου, κάτι μπορεί να κάνει. Όταν σε όλοι, κάτι κάνει σωστά. Και στην τελική, Εντάξει ρε παιδιά. Δηλαδή, σε ένα μάτς τι, μο... 10... τι έχει κρυθεί 70... που έχει έχει κάθε μάτς, 10 μπορεί να είναι δύσκολα. Και σίγουρα η ΑΚ δεν 10 είναι δύσκολα. Που λένε που έχει γίνει ο χαμό. Αν δεν έχει αδικηθεί, δεν έχει αδικηθεί το βαθμό. Το Έφαγε τρία τρίποντα σε ρίρε παιδί μου η ΑΚ, έχασε. Οκ, εγώ να ακούσω τι Έχουν, γίνει αρκετά κατά τσέκα, αλλά έχουν γίνει κάποιε φάσει ένα στο Τα 8 δευτερόλεπτα που κατραχούρα πρέπει να έχει μείνει σε στα 15 είναι. Νομίζω όμω ότι το τηλεοπτικό πλάνο έκανε, είχε 16 και το γηπέδο πρέπει να δείχνει 15. Δεν είμαι όμω απόλυτα απόλυτα ναι. σίγουρο. Έχει κάνει μπρο πίσω ο Μάκλεμορ. Ναι, και το δίνει φάουλο όμω. Ναι. Στο Αλλά έχει κάνει ναι, πίσω. Φάση πριν. Δεν, δεν μπορεί να το βλέπει Έχει δοθεί ένα ανύπαρκτο φάουλο υπέρ του Κάναν. Ναι. ναι. να τα συζητήσουμε όλα. Περίμενε όμω. Αλλά δεν αλλάζει την ροή του αγώνα αυτό. Δεν έβαλε, έβαλε, έβαλε τρία σερί τρίποντα ο στο τέλο. Τρία σερή Έβαλε και yeah. το καθάρισε στο χ. Δηλαδή Πώ να, πώς να πείσουμε τον κόσμο να δει λίγο μπάσκετ περισσότερο και να μην ασχολείται με του διαιτητέ. Ε, είναι η ελληνική. Πώ θα γίνει. Φουτμπαλέρε. Ναι, αλλά. Οι φουτμπαλέρε μα κάνουν το κακό. Πω, πω, θέλω να πω τόσα Αυτή πολλά. Αυτή είναι η έκφραση του Θέλω Μπορού να πω τόσα πολλά. Πω... Ναι. Βγάλετε του φουτμπαλέρε από τον μπάσκετ. Θέλω να πω τόσα πολλά και για τι ομάδε, αλλά. <Κι> Απ' την άλλη, κατανοώ ότι είναι δυνατό. Γραβάτε διαπιστεύσει και του φουτμπαλέρε. Απίστευτο. <laughs> Αυτό με τι γραβάτε και τι διαπιστεύσει. Κάπω λίγο πρέπει να. Όταν σταματήσουμε να μιλάμε συνέχεια για διατησία, ένα άλλο προπονητή πέρυσι έκοφε βίντεο και έστελνε από εδώ και από εκεί για να δείξει ότι αδικήθηκε. Δεν μπορεί, δεν δε θα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιε φορέ η διατησία θα είναι 50-50, κάποιε 40-60 εναντίον σου, κάποιε 70-30 υπέρ σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα κάτσου, δη... 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 δηλαδή μπορεί να, να ασχολείσαι μόνο με ρεπορτάζ διαιτησία. Δηλαδή μετά από κάθε μάτσα να κόβει 10 είχα, λάθος φερήγματα. Παλιά, παλιά. Εγώ ήμουν ρεπόρτερ διαιτησία στο, στο φύλλαθλο. Ναι, ρεπόρτερ κανονικά. Υπάρχει match στο οποίο δεν θα βρει 10 φάσει ανάποδε. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν θα βρει 10 φάσει ή τέλο πάντων να συζητήσει Δεν γίνεται. Ρε παιδιά, για όνομα εντάξει. Αφήστε τι ομάδε να τσακώνονται μεταξύ του για τη διατησία. Μην μπαίνετε στη μέση. Δηλαδή βγάλαν τώρα βίντεο ότι είχε σηκώσει λέει το χέρι για φάουλ πριν την επαφή. Ρε παιδιά, πρώτη φορά είδα την μπάσκετ. Φουτμπαλέρε είπαμε. Λοιπόν, πάμε. για μακάμπι πάμε. είπαμε. Θέλω να πάμε λίγο ελληνική ελληνικέ ομάδε να πει για ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό που έκανε η ΑΕΚ είναι ακόμα μια απόδειξη. Με κορόδευαν το καλοκαίρι κάποιοι όταν έλεγα ότι μπορεί να κερδίσει και με 4 τρίποντα μάτ. Η ΑΕΚ κέρδισε με 2 τρίποντα και 22 λιγότερα rebound είναι παραφύσιν αυτό. Είναι παραφύσιν. Μπορεί να συμβεί. Ε, δεν ξέρω. Με την ΑΕΚ ε, είναι εύκολα ενθουσιαστή. Έχει παίχτε που μπορούν να σε ενθουσιάσουν. Έχει παίχτε δηλαδή που θα πληρώσει η εταιρεία να πα να του δει. Θέλω λίγο να, να τους του δούμε και σε. Πώς να το πω, σε διάρκεια. Θέλω να μπει λίγο καμπενγκέλε. Θέλω ο να βρει λίγο τα πατήματα του, να βρει περισσότερο κίνητρο για να παίξει, γιατί δεν το συζητάμε ότι αυτό ο παίξη μπορεί να κάνει όρια στην Ελλάδα. Ε, μια χαρά η ΑΕΚ, ε, όχι μια χαρά το περιστέρι. Είναι νωρί, είναι νωρί. νωρίς. Δεν θέλω άλλο να ακούω για διετησία. Ναι. Δεν μπορώ. Για αυτό θα σου πω εγώ, δεν για μπορώ προμηθέα. Άλλο. Μ' αρέσει ο προμηθέα. Πολύ καλό. Πολύ καλός. Άλλαξε φιλοσοφία μπάσκετ του Παπαθεοδόρου και αυτό αρχίζει και. Άλλαξε φιλοσοφία μπάσκετ του Παπαθεοδόρου. Ναι, ναι. Δηλαδή. αρέσει πολύ το γρήγορο παιχνίδι πλέον. Ναι έλεγε ας πούμε ότι το μπάσκετ που, που έπαιζε πέρσι ο Μπαρτζόγας αυτό πρέπει να είναι το μπάσκετ. Ναι. Ο Ηλίας που ήταν ένα άνθρωπο που ήθελε πολύ σεταρισμένα πράγματα. Όχι, έλεγε ότι το μπάσκετ του είναι σεμιναριακό ναι, επίπεδο. Ναι, ναι, αυτό έλεγε. Ναι. Πού τώρα... το έλεγε αυτό, στο Super Cup ναι, 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 το έπαιδε. όχι στο Super Cup, στο Κύπελο. Σε ποιο Κύπελο. Στο Αν το έχει πει και στο Super Cup. Α, δεν ήταν στο Super Cup φέτο, ε. Ναι, δεν ήταν. Κάπου το 50. Ναι, το έλεγε στο κύπελο. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν ήταν στον Κολοσσό. Ο, αυτή τη στιγμή έχει και πολύ καλού ξένου και πολύ ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Και για μένα είναι ωραίο που βλέπω 4-5 παιδιά που μπορεί να παίξουν μπάσκετ. Μικρού δικού μα Έλληνε. Τον δηλαδή, Μπαζίνα. Παζίνα. Τον Παζίνα. Ναι. Τον ε, Καραγιανίδη που παίξει το πρώτο μάτ. Και έχει και δύο παιδιά που για μένα, πλώτα. ο μένα. Ο Πλώτα και ο Πρέκα. Μ' αρέσει ναι, ο Πρέκα. Ναι. Λίγο παίζουμε. Το, Μπρέκα δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Ο Πλότα, α πούμε, δεν ξέρω. Είναι από τέσσερα χρόνια με την Μάσκα. το Που έχει παίξει ο... με την δελτία Ναι, με ναι, ναι, με τον Πλότα. Αλλά είχαμε απογοητευτεί πολύ πέρυσι. είχαμε απογοητευτεί, αλλά τελικά έκανε λίγο step up. Ναι, γιατί έχει και το. Είναι σκόρε. το ότι έπαιξε. Με το διπλό δελτίο λε. Διπλό ήταν ιδανικό, δεν θυμάμαι Γάμα εθνική νομίζω. Γάμα έπαιζε. Καλό αυτό με το διπλό δελτίο. Βλέπει ότι ο Σαμοντούροφ για παράδειγμα παίζει με τον Πανεπιστημιακό. Το πρώτο, το δεύτερο δεν έπαιξε. Και... Όχι, πώ δεν έπαιξε. 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 Δε, και, δεν και σήμερα καλάθη. παίζει. Τετάρτη, τώρα με μεσημέρι που γράφουμε που παίζει η Ερυθρέα, έπαιζε και βάλει και ένα τρίποντο και νωρί κιόλα. Ε... Πολύ καλό αυτό με τα διπλά δελτία. Ε... Τι ήθελα να πω για Βεζέγκοφ. <laughs> Γιατί μετά από πάλι, αν, αν υπάρχει κάποιο αν απογοητεύει, ρε παιδί μου. Αν... τώρα ότι θα φύγει δε, σε Δεν θα κοπεί. <laughs> δεν θα κοπεί. Η αλήθεια είναι ότι είδα το τρίτο μάτι και το τρίτο μάτι του Ακραμέντο Kings. Κύριε Χάρη, να σε διακόψω. Παρακαλώ. Έξι πόντου αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ένα τρίποντο. Ο Σάμο. Ο σε 25 λεπτά συμμετοχή. Ναι, 25 λεπτά. Αυτό είναι να σου πω κάτι. Και πέντε rebound. Αυτό με νοιάζει. Το 25 λεπτά δεν με νοιάζει ναι, ναι. πόσο έβαλε. Και πέντε rebound. Δεν με νοιάζει πόσο έβαλε. Με νοιάζει τα 25 λεπτά. Με νοιάζει με το 25 λεπτά. Αυτό. Ο Λιωτόπουλο έχει μείνει στη 10 στο μεταξύ. Ναι, βίτα... έχει παίξει. 20 παίξει. 20 το το μάτι δεν τον διάβασα. 25 έβαλε προχθέ. Ο, έχει... ο, που μου αρέσει πήγε στο Γκαρδίτσα, ήταν το δεκάδα. Στο Ποιον δεύτερο Ο, Λιω... Λιωτόπουλο του που βάλει 35 προχθέ. Έναν 20, 20... 20 χρόνο. Λίγο πιο μεγάλο. Φαλέ... Φαντάζομαι στη 10 λέμε ότι ο 20 χρόνο ναι, είναι μεγάλο. Πιο μεγάλο, ναι. Και μάτι το γήπεδο στη 10. Πώ χωράει. 500 χωράει. Ναι. 500, Εκεί που ωραία, παίζουν του αγώνε, όχι στο τέτοιο. Δεν Πού ξέρω. παίζουν του αγώνε. Δεν νομίζω παίζουν στη σχολή, είναι μικρό α. το γήπεδο. Α, οκ. Okay. Σε κάποιο δάκα, α πούμε. Ναι, νομίζω παίζει. παίζουν σε δάκ. Ωραία. Ε, Βεζένκοφ, λοιπόν. Απογοητεύτηκα λίγο με το τρίτο ματ. Ε, είναι είναι αρχό για, για αυτό το επίπεδο και το κακό είναι ότι ρε παιδί μου. Είχε δύο κακέ εμφανίσει απέναντι στα δεύτερα των αντιπάλων του. Όχι, με του Λέγκερ ήταν βασικό. Με του Γόριου όμω δεν ήταν καλή εικόνα. Μπήκε νωρί, έτσι, δεύτερη πεντάδα. Ναι, μπήκε νωρί, αλλά τον έστραναν πολύ εύκολα, τον πέταγαν στο παρκέ... Δεν ξέρω, λίγο προβληματίστηκα. Θα χρειαστεί χρόνο. Τα περίμενα πολύ διαφορετικά πράγματα, η αλήθεια είναι. Και okay, οκ, μπορεί να έχω πέσει λίγο έξω, αλλά ακόμα ελπίζω ότι. Και πιστεύω μάλλον, όχι ελπίζω, ακόμα πιστεύω ότι θα, θα, το βρει το ρόλο του. Θα το βρει το ρόλο του. Δεν είχε πάει και ποτέ σε μια ομάδα που να του ήταν όλα εύκολα. Πάντα δηλαδή τα κέρδιζε και στην Μπαρτσελόνα και στον Ολυμπιακό. Θέλω να πιστεύω ότι και στο Σακραμέντο θα, θα, τον κερδίσει το ρόλο του. Και για να κλείσω με Γιάννη και Λίλα, κύριε Καβαντιράτο, <laughs> κάτι δεν μου κάθεται καλά. Oh. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Oh. Μπορεί να είμαι biased λόγω Τζρου, δεν ξέρω. ξέρω. Μπορεί να είμαι όντω δηλαδή, να... να είμαι προκατηλημένο επειδή τον λάτρευα το holiday. Κάτι μου κάθε καλά. Βέβαια, στο πρώτο του match ξεκινάει το match με του Lakers και κατευθείαν πάει πάνε οι Lakers και κάνουν παγίδα στο Lillard. Και λέω, μα τι κάνουν. Pre-season match και τη στέλνουν δεύτερο παίξι στο Lillard. Να δεν, δε, το. Παίζουν λίγο με το μυαλό του, να του διαβάσουν. Και είπε ο Γιάννη ότι δεν, δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ στη ζωή μου τόσο εύκολο μέσα σε τόσο, τόσο ανοιχτό μέσα σε ένα μάτσο. Θα, θα δυσκολευτούν, θα χρειαστούν πολύ καιρό νομίζω. Ακόμα δεν έχουν παίξει πλήρε κι αυτοί. Ο Μίλλετον είναι ακόμα έξω, δεν έχουν πάρει ούτε ένα λεπτό όλοι μαζί. Κάτι δεν μου κάθεται, δεν το έχω εντοπίσει. Μπορεί και να το έχω εντοπίσει, αλλά δεν ξέρω. Κάτι δεν μου κάθεται. Κάτι δεν μου κάθεται. Μακάρι να πέσω πολύ έξω και να είναι super με, με Lillard Bucks, Αλλά δεν το ανακαλύψαμε τώρα ότι ο Λίλαρτ δεν είναι καλό αμυντικό. Οκ. Okay. Αλλά θα είναι. Δεν ξέρω τώρα, με αμυντικό προπονητή να πρέπει να πα το σκορ του 125-130 για να κερδίσει δεν μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Αλλά α του δούμε και αυτού τα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, η Precision είναι κάθε χρόνο και χειρότερη. Η Precision είναι κάθε χρόνο και χειρότερη. Δεν βλέπονται τα μάτς, δεν βλέπονται κυριολεκτικά δηλαδή αν δεν σου αρέσει το NBA ή τέλο πάντων αν λες θα κάτσω να δω δύο μάτς που θα είναι νωρίς και αυτά πίσω ότι δεν μπορείς να δεις για κανένα λόγο για κανένα λόγο ας περιμένουμε τα πρώτα επίσημα μάτια. και βλέπουμε λοιπόν πότε θα κοπεί ο Ken Birch θέλω να δω και σε, ποια ομάδα, τη Ευρώπη της Ευρώπης θα πάει έτσι έχεις και σε ποια ομάδα της Ευρώπης θα πάει γιατί νομίζω είναι δύο τρει που Α, δύο, παρακολουθούν λέμε. να πάμε να διαβάσουμε καμιά ερώτηση πάλι δεν, έχω, δεν έχω τσεκάρει ε, Έχει να μου πει τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Είσαι σίγουρο. Όχι μετά. Τα... Ε, Elite League. εγώ παρακολουθώ. Elite League, ε. Ναι. Μεταδίδει. Ελίτ Λίγκ. Ναι, ναι, ναι. Ελευθερούπολη με αρέσει. Το project Ελευθερούπολη. <laughs> και πανερθραϊκό. Χρήσο Ροχίδη. Ναι. Καλησπέρα κύριε Καβαλιεράτο. Εγώ το yeah. βάζω yeah. κύριε Καβαλιεράτο. Yeah. Έτσι. Λοιπόν, ποια ομάδα και ποιο παίκτη πιστεύετε θα είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση στη φετινή Ευρωλίγκα. Ποια ομάδα. Εγώ εγώ Είχε βάλει Μπαρσελόνα. <laughs> ναι, και έχει 3-0. Καλά, δεν λέει. Ναι. Εντάξει. Και... Θα πει κέμπα. Α, κέμπα είχα βάλει κι εγώ. Yeah. Κέμπα απλά επειδή. Κέμπα είναι ένα από του δύο. Ένα από του δύο θα είναι. Πιστεύω ότι ο κέμπα απλά δεν θα παίξει ή και αν παίξει θα παίξει λίγο. Οπότε ε, τον βάζω κι εγώ σαν απογοήτευση τουλάχιστον για το hype με το οποίο ήρθε στην Ευρώπη. Λοιπόν, Γιάννη Κέι. Κύριε Καβαλιέρα, το Ολυμπιακό έχει κάνει λάθο σχεδιασμό και δεν περίμενε να του φύγουν και ο Σάσα και ο, ο Λούκα. Έχει εμφανέ πρόβλημα στον Παλαντέρ 4 4-5 και στο Σκόρ αλλά με δεμένα χέρια στου Ξένου. Κώστας διαφωνώ, Μπου... αυτό είπα και εγώ λίγο πολύ τα ίδια λέω. Α, ωραία. Κώστας Μπουμπουκλή. Μπράβο, Χάρη, έπεσε μέσα για τη θέση του Σάσα στο Ρόστορ του Kings. Τσάμπα, θα χάσει μια χρονιά. Κώστα, φίλε μου, είναι 18 Πομονή. Οκτώβρη. Είναι 18 Οκτώβρη. Σε περιμένω να έρθει εκεί περίπου ε, τέλειο Απριλίου να τα ξανασυζητήσουμε. Και μπορεί όντω να έχω κάνει λάθο τότε. Λοιπόν, πάνω σαν Αναγνωστόπουλο. Καραφλά, αδέρφια, καλησπέρα. Έχω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. <laughs> Είναι το κούρεμα του Γκάμπριελ Ντέκ το χειρότερο κούρεμα <laughs> στην ιστορία τη Ευρωλίκα. <laughs> <laughs> ναι. Μην κρίνετε ανθρώπου από το τι φοράνε και από το πώ κουρεύονται. Μην γίνεστε σαν το θέμη Κέσσαρη. Ασχολείτε μόνο με το κούρεμα, με το ντύσιμο, με, το, με τη μούρη του άλλου. 2023, λοιπόν. Συρίζω Η σίδωρος... Όχι. Η σίδερο Χίτα. Κάτσε να τα βλέπω λίγο γιατί. Λοιπόν, μην πετάτε μπιχτέ αν δεν έχετε κάτι να πείτε καθαρά. Θα, θα το, <laughs> πω Όχι, μετά, το πω μετά. θα το πω Ρράστε. μετά από 25 χρόνια. Αυτό είναι το podcast. Ό,τι θέλουμε, λέμε. Δημοσιογραφία που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη υποβαθμίζεται το προϊόν. Ισίδωρε, φίλε μου, αν θεωρείς ότι κάνουμε κακή δημοσιογραφία ή εμεί υποβαθμίζουμε το προϊόν, το δεχόμαστε και καλά κάνει που το λε. Λοιπόν, Στεφ, ρε παιδιά, δεν θα τα καλή επιλογή να πάρει ο Ολυμπιακό τον Κλέμερ Πρέπελτ. Όχι. Γιώργο Τριμπάκο. Όχι. Τι το σκέφτεσαι. <laughs> δεν ξέρω. Τι <laughs> μαρτύρο. Δεν υπάρχει, ελεύθερο είναι. Γιατί είναι ελεύθερο. Ε, αλλιώ. Γιώργο Τριμπάκο. Κύριε Καβαλιεράτο, ένα ξεχασμένο πολύ μέτριο 4-5 με ελληνικό διαβατήριο που έπεσε στον αιώνιο αντίπαλο ένα διάστημα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει λύση ανάγκη για τον Ολυμπιακό. Ποιο είναι το πολύ μέτριο 4-5 ο Ογκούστ, Ζακ Ογκούστ. Πέντε είναι αυτού, 4-5 είναι. Ποιο θέλει τέτοιο παίχτη. Περίμενε, ρε. Αυτό μάλλον. Με 4-5 με ελληνικό διαβατήριο που έπεσε στον Παναγικό. Αυτό είναι. Μπορεί είναι τον Πατ Καλάθι. Ξέρω τρομερή ιστορία. Ε, τον έχουν καταπλακώσει άπλυτα πια το σπίτι του τον Πατκαλάθη. Λοιπόν. Και άπλυτα, όχι καν πλημμένα. Άστο, ε. άστο. Άστο, στα φρίξει. Βασίλη Οδόρου κύριε <στοίλυνε> δυστυχώ λόγω του περιορισμού των χαρακτήρων δεν μπορώ να σα βοηθήσω. <στοίλυνε> Κάτι μα είχε στείλει ο Βασίλη, δεν το θυμάμαι τώρα, έχει δίκιο. <στοίλυνε> ε, Σάκη, κύριε Καβαλιεράτο, Βαρτζόκα είναι πιστεύω ο κορυφαίο πραγματή στην ιστορία του Ολυμπιακού αθλήματο. Παύλο. Καλησπέρα κύριε και κύριε Σταυρό, όταν είπατε ότι ο Ολυμπιακό αποδέσμευσε όλου του γκάρτ, ξεχάσατε το Σωτήρι Κονομόπουλο. Ο επόμενο Λουτιν... είναι ιδανικό. Στο Λάβριο. Ναι. Είναι στο Λάβριο Ιδανικό ο Σωτήρι Ονομόπουλο. Και, και δεν παίζει. Γρηγόρη ο Μανουλίδης. Κύριε Καβαλιερά, το γνώμη για Ροστεράρη. Ποιο είναι ο αγαπημένο σα παίκτη, ποιο ξένο σα αρέσει να παρακολουθείτε. Γνώμη για Καστρίτη και επίση θεωρείτε ότι θα περάσει τον όμιλο του Eurocap. Ναι, θα περάσει. Ναι, γνώμη για Καστρίτη. Ένα από του αγαπημένου προπονητέ. Τον αγαπημένο μου παίχτη. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ντε Είναι πολύ πληθωρικό. Ε, και ο Μπλούμπερκ ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημά του. Τρομερό σου. Τρομερό σου. Αυτό μου αρέσει, αλλά του διάλυσαν το πόδι. Ρεγάμοτο. μότο. έβαλε Το πόδι, Ναι, ρεγά Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μου, είχε... στείλει ένα μήνυμα πριν κάνα χρόνο ο Χάρη ο Ιανόπουλο ότι χρειάζεται έρευνα όλο αυτό που γίνεται. Με, το, με την προσγείωση των σουτέρ σε όλη την Ευρώπη. Γιατί πλέον λέει, νο νομίζω κι εγώ ότι κάποιε φορέ γίνεται. Επίσης και επίτηδε. Μπορεί κάποιο να είναι στικτοδό. Παρότι αγαπώ Golden State Warriors, θεωρώ ότι έχουν πάρει πρωτάθλημα έτσι. Πώ έτσι. Πώς, Α, πας, α, α με τον Πατσούλια λε. Με τον Πατσούλια. Δύο το πόδι του Λίλαρτ. 15... Του, του Λέοναρτ. Νομίζω ότι ξεκίνησε το Μάτ, έχαναν και 15 κιόλα και το γυρίσανε. Τι είναι αυτό. Ε, γεροτόμ. Κύριε Καβαλιέρα, το τι τίζερ ήταν αυτό για να σου Μάνο Χατζ 93. Κύριε Καβαλιέρα, το καλησπέρα. Οπα. Ένα παίκτη που θα έκανε ένα παίκτη που ήταν καλό είτε για δεύτερο τριάρο, τεσάρι, είτε για τρίτο πεντάρι στο Ολυμπιακό, μόνο για Ευρωλίγκα είναι ο Κάιλ Αλεξάνδρ, καλούτσι και χρονιά πέρυσι σε ρούκη ζεζόν στην Ευρωλίγκα. Παίκτε υπάρχουν, πέντε παίκτε πάντα θα υπάρχουν. Ε... Ε, το θέμα είναι τι θέλει κάθε προπονητή, τι έχει στο μυαλό του. Ο Κάπι Καβα... έχει κανένα τέσσερα πεντάρι καλό. Τέσσερα πεντάρι, έχει τον Τζο Νιμπό, καλό πεντάρι. πεντάρι τεσσαρο το Χασέλ Ριβέρο που είναι στη Βαλένθια. Δεν έχει τέσσερα πεντάρι. Το Σόρκιν έχει. Θε το Ρώμα Σόρκιν. Πού είναι από την Ουκρανία, είναι. Όχι, Ισραηλινό είναι. Ναι, από ναι. Ισραήλ. Υπάρχει βέβαια ο Μπόζι Κόλσον που είναι τρια ροτεσάρι. Μπα ξεκινήσει το 3 να ανέβει λίγο στο 4. Ε, εσύ, εγώ λέω 4 και είναι. Όχι, όχι. Εγώ επιμένω. Α, είναι, φοβερό. Είναι, είχε, ναι. είναι φοβερό. ότι λέω από τον Ιούνιο το όνομα του Τζαβόν Τεγκρίν. Ξαφνικά όλοι μιλάνε για τον Τζαβόν Τεγκρίν. Τι θέση παίζει. Τρία. Τρία. Ε, όλοι μιλάνε για τον Τζαβόν Τεγκρίν. Τον πήραν οι Warriors. Τον υπέραψαν οι Warriors. Νομίζω θα κοπεί όμω πριν από την άρχη τη σεζόν. Τζαβόντε Γκριν, εγώ επιμένω. Τέσσερι μήνε έχουν περάσει. Εγώ ξαναλέω Τζαβόντε Γκριν. Αφού πήρε τον Πραζέκη. Όχι, δεν, oh, δεν λέω μόνο για Ολυμπιακό. Και πάντα ah. κόσμο ψάχνει oh. τριάρι. Τζαβόντε Γκριν. Λοιπόν, αυτά. Καλή πασχετική εβδομάδα. Καλό δεύτερο oh, μισό πρώτη διαβόλου εβδομάδα. Σήμερα γεμάτο podcast. Γεμάτο podcast. Εγώ λέω να γράψουμε τη Δευτέρα. Ε, για να έχουμε ή να γράψουμε τρίτη. Μπορούμε γράψουμε τρίτη, τρίτη. Για να έχουμε μια καλή δεξαμενή ελεύθερων παιχτών από το NBA. Θα Ωραία. έχουν κοπεί πάρα πολύ. Θα ε, έχουμε ε, δει και τα μάτια Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουμε άποψη. Θα έχουν ξεμείνει οριστικά κάτι Τέρεν Σρό, κάτι Μπίσμακ Μπιγιόμπο, κάτι Κέντρικ Νάν στην αγορά. Ο Κέντρικ Νάν θεωρώ ότι θα έρθει στην Ευρώπη τελικά. Ε, η Αρμάνια έβγαζε χωρί Λό και Μπίλι Μπάραν, έτσι. Πρόσεξε. Επειδή λέμε, ρε παιδί, ναι, παιδί ναι. μου, όλοι για απουσίε. Αυτά. Καλή πασχετική εβδομάδα. Ο κύριο Καβαλιεράτο δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί. Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Λίγο νύστα. Λίγο νύστα. Λίγη νύστα. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει. Γεια σα. Γεια σα. <laughs>